Εν τω μεταξύ και αυτή η μουσική λίγο σε παραπέμπει σε εκλογές. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε όμως να καλησπερίσουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δήμο Σθένη Δαβέτα, υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Ένωση Κεντρών. Έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει καλά τα θέματα της Ευρώπης. Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Δαβέτα, σας βρίσκουμε στο Παρίσι, στη Γαλλία. Βεβαίως, σας χαιρετώ. Καλησπέρα σας. Από το Παρίσι ήμουνα στο Λονδίνο που είχα μια ομιλία στους Έλληνες της Ομογενής του Λονδίνου. Mm-hmm. Και τώρα είμαι στο Παρίσι για κάτι το αντίστοιχο. Είναι βέβαια και βάσιμο εδώ, γιατί έχω και τα μαθήματά μου αύριο το πρωί. Και από μεθαύριο επιστρέφω στον αγώνα στην Ελλάδα για να διεκδικήσω μια θέση στην Ευρωβουλή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας με το εύλογο, επιτρέψτε μου, ερώτημα, δεδομένου ότι είστε ένα πρόσωπο το οποίο πολιτικά ή και προσωπικά έχει συνδεθεί και με τον Αντώνη Σαμαράρα και με τη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν συνεργάτης του, σύμβουλός του για θέματα πολιτισμού. Βεβαίως, ήμουν σύμβουλός του το διάστημα που ήταν πρωθυπουργός, αλλά και πριν, και διατηρώ και άριστες προσωπικές σχέσεις με τον κύριο Καραμαλή, ναι, αλλά και με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα προσωπικό, για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση. Ναι, απλά ναι, ναι. Αυτό θα σας πω τι συνέβη. Είναι πάρα πολύ απλό. Τα τελευταία δύο χρόνια και υποχρέωση μου, αλλά και επίσης με ένα υπαρξιακό ερώτημα γύρω από την πολιτική σκηνή της Ελλάδος, ναι, με είχαν απομακρύνει από την άμεση πολιτική δραστηριότητα. Περνούσα πάρα πολύ καιρό δημιουργώντας διάφορα πολιτιστικά project εδώ στο Πανεπιστήμιο και γενικότερα ανά την Ευρώπη, και προσπαθούσα να δω ποιο από τα κόμματα θα μπορούσε πραγματικά, σε περίπτωση που αποφάσισε την επιστροφή μου, να με εκφράσει ώστε να επανέλθω σε αυτό που ονομάζουμε πορεία για μια ευρωπαϊκή μάχη. Έβλεπα ότι όλα τα κόμματα έβαζαν ως πολιτική ατζέντα τις εθνικές εκλογές μέσα στις ευρωπαϊκές. Αυτό το θεωρούσα ότι ήταν λάθος. Ισχύει συνολικά έτσι. Γιατί είναι λάθος? Ναι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δίνουμε προτεραιότητα μόνο στις εθνικές εκλογές και χρησιμοποιούμε τις ευρωπαϊκές εκλογές για να ενισχύσουμε το εθνικό μας προφίλ και τις εθνικές μας κατακτήσεις σε ποσοστά ή σε στρατηγικές κινήσεις. Εγώ, σαν Ευρωπαίος πολίτης, βλέπω ότι τα προβλήματα της Ευρώπης είναι πολύ πιο ουσιαστικά, πολύ πιο σημαντικά. Ειδικά αυτές οι ευρωεκλογές είναι κρισιμότατες σε σχέση με την πορεία που θα πάρει η Ευρώπη, και δεν έβλεπα κάποιο κόμμα να πηγαίνει προς κάπου. Οπότε πήρα την εξής απόφαση. Θα κατέβαινα με ένα κόμμα στο οποίο θα είχα πολύ καλές ανθρώπινες σχέσεις, θα μπορούσα να είμαι ελεύθερος να δράσω, και αν θα έβαζα υποψηφιότητα, γιατί θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, πάντοτε είμαι κάποιες φορές μάλιστα επικίνδυνα ειλικρινής, θα είχα και κάποιες πιθανότητες να εκλεγώ. Διότι σκεφτείτε ότι στη Νέα Δημοκρατία είναι τόσο ισχυροί οι μεγάλοι, οι οποίοι έχουν από πίσω τους και οικονομικές ενισχύσεις, οι ίδιοι έχουν δηλαδή τις δυνατότητες, και επίσης και έχουν και κομματικό στρατό. Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούμαι περισσότερο με τα ευρωπαϊκά ζητήματα, περισσότερο με την δουλειά μου, και δεν έχω ούτε κομματικό στρατό, ούτε από πίσω μου επιχειρηματίες να με στηρίζουν. Στην Ένωση Κεντρών λοιπόν βρήκα καταρχήν ένα κόμμα το οποίο έχει μια ηθική πορεία, με την έννοια ότι έχει μια διαυγή στάση προς κάποια θέματα, και δεύτερον έχω την ελευθερία να δράσω. Τι εννοείτε ακριβώς έχω την ελευθερία να δράσω? Έχω την ελευθερία να δράσω σημαίνει ότι πέρα από κάποια πλαίσια τα οποία έχουν βάλει, ναι, τα οποία πλαίσια εγώ συμφωνώ, σε θέματα ευρωπαϊκής, αν θέλετε, ευρωπαϊκών προτάσεων, εγώ μπορώ να έχω μεγάλη πρωτοβουλία, μεγάλη, αν θέλετε, καινοτομία στον πολιτικό μου λόγο ως προς την Ευρώπη. Ναι, ναι. Και αυτό το πράγμα το εξήγησα και στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, παρότι ξεπλάγει στην αρχή, μετά το δέχτηκε χωρίς να μου πει την πάρα μικρή κουβέντα. Και δεν το έκανε γιατί ήθελε να με ξεφορτωθεί, το αντίθετο, ίσα ίσα. Του εξήγησα λοιπόν ότι ή τώρα έπρεπε να προσπαθήσω, γιατί εγώ δεν είμαι και 30 χρονών, να πείτε ότι είμαι ένα παιδί 30 χρονών, το οποίο μπορώ να περιμένω πάρα πολλές εκλογές. Είμαι σε μια φάση στην οποία θα έπρεπε να αποφασίσω κάτι το οποίο και να με εκφράζει και να μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να προσφέρω αυτά τα οποία έχω μάθει επί 30 χρόνια τώρα στην Ευρώπη και δεν έχω καταφέρει να προσφέρω στη χώρα μου.
Ναι, κατανοητό. Απολύτως κατανοητό. Να ρωτήσω κάτι. Είναι εγώ. Και ειλικρινές, είναι τελείως ειλικρινές. Δηλαδή, πώς θα σας το πω, τελείως ειλικρινές. Πιο ειλικρινές δεν μπορώ να πω άλλο από αυτό που σας λέω. Ναι. Συζητώντας με πολλούς υποψήφιους και για τις ευρωεκλογές αλλά και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι πρέπει να απεμπλακεί αυτή η διαδικασία από τα κόμματα. Ουσιαστικά δεν θα πρέπει να βλέπουμε κομματικά μια υποψηφιότητα, αλλά πρέπει να βλέπουμε τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας στην Ευρωβουλή, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πιστεύετε ότι θα καταφέρουμε κάποια στιγμή να απεμπλακούμε από αυτό, να δούμε τις ευρωεκλογές όχι ως σαν μια δημοσκόπηση για τις εθνικές εκλογές, αλλά σαν κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα? Τώρα με αγγίξατε πραγματικά στην πληγή. Κυριολεκτικά. Είπατε την ουσία του πράγματος. Πρέπει να γίνει κυριολεκτικά διαφοροποίηση, αποδέσμευση ανάμεσα στις εθνικές εκλογές και στις ευρωπαϊκές εκλογές. Τα ευρωπαϊκά ζητήματα δεν είναι τα ίδια με τα εθνικά ζητήματα, χωρίς να σημαίνει ότι το ένα δεν αφορά το άλλο. Και δεύτερον, για να γίνει αυτό, χρειάζεται μεγαλύτερη ευρωπαϊκή παιδεία. Χρειάζεται μια πολιτική από όλα τα κόμματα, η οποία να μην είναι εσωστρεφής και μονίμως σε άμυνα, αλλά μια εξωστρεφή, μια διάθεση επικοινωνίας με το διαφορετικό, με το ξένο, με το αλλιώτικο, για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί πολίτες της Ευρώπης και μοιραία πολίτες του κόσμου. Εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα ως πολιτική από όλα τα κόμματα, από όλες τις κυβερνήσεις, αν δεν φύγουμε αυτή την, αν θέλετε, αυτοκαταστροφική ενδοσκοπική ομφαλοσκόπηση πολιτικά, δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσουμε. Αν δείτε, ας πούμε, παράδειγμα εδώ στη Γαλλία, αυτοί που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά θέματα, πριν από λίγο μίλαγα με κάποιους υποψήφιους ευρωβουλευτές διαφορετικών κομμάτων, η θεματική τους και οι προτάσεις τους δεν αφορούν τη Γαλλία, αφορούν την Ευρώπη. Και οι επιλογές που έκανε ο Μακρόν πρόσφατα, είδα, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται καθαρά με τα ευρωπαϊκά θέματα, γνωρίζουν την Ευρώπη και λιγότερο τα τοπικά και εθνικά θέματα. Όχι ότι είναι αδαείς, αλλά τα γνωρίζουν πολύ λιγότερα. Αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης, παιδείας. Και πρέπει να ξεκινήσουμε εκτός από το σχολείο, από τα ίδια τα κόμματα. Κάποια στιγμή πρέπει να δείξουν παλικαριά τα κόμματα. Γενναιότητα. Δεν θα πρέπει να εκμεταλλεύονται προς κομματικό όφελος τις οποιασδήποτε εκλογές. Διότι μια προσωπικότητα η οποία δεν ανήκει στο κόμμα μας, αλλά είναι ικανότατη στο να μπορέσει να προσφέρει και να μεταφέρει μηνύματα, αλλά και να φτιάξει γέφυρες ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πραγματικότητες και στις ελληνικές πραγματικότητες, και η οποία δεν ανήκει στο κόμμα μας, γιατί να μην τη στηρίξουμε εφόσον είναι ικανός και θα πρέπει να ακολουθήσουμε, όπως λένε μερικοί, ως πρόβατα, το βάζω εισαγωγικά, καθαρά τις γραμμές των κομμάτων. Μάλιστα. Σας ενοχλεί καθόλου το γεγονός ότι οι ευρωεκλογές αντιμετωπίζονται και λίγο από τα κόμματα ως εκλογές πιο βατές, με αποτέλεσμα να επιλέγουν ανθρώπους του lifestyle, πιο δύσκολοι να πηγαίνουν σε άλλες επιλογές που θα προσελκύσουν περισσότερο τους ψήφους και όχι τόσο την ουσία του πράγματος? Αυτό είναι η δεύτερη ερώτηση, πολύ λογική στην πρώτη σας ερώτηση. Δηλαδή, έχουμε μετατρέψει την πολιτική σε show business, σε θέαμα. Ψάχνουμε ποδόσφαιρο, ψάχνουμε στο τραγούδι, ψάχνουμε στο οτιδήποτε έχει σχέση με το μεγάλο κοινό, με το πλατή κοινό, με το θέαμα. Μα δεν είναι θέαμα η πολιτική. Οπότε θα πάψουμε να αντιμετωπίσουμε η πολιτική. Έλεγε ο Αριστοτέλης ότι είναι η ψήση των τεχνών. Η πολιτική, τους βλέπουμε όλους και τους αντιμετωπίζουμε κάποιες φορές δικαίως, με έναν τρόπο πολύ, αν θέλετε, αρνητικό, γιατί οι ίδιοι χρησιμοποιούν συχνά μια πολιτική ατζέντα και μια πολιτική συμπεριφορά ή πολιτική γλώσσα η οποία επιφέρει αυτού του είδους την περιφρόνηση. Πρέπει αυτό που βλέπω στην Ευρώπη και ειδικά στη Γαλλία, το οποίο μου έχει κυριολεκτικά σημαδέψει την πολιτική μου σταδιοδρομία και συμπεριφορά. Τιμωρήθηκε ο Ολάντ γιατί δεν έκανε πράξη αυτά τα οποία είπε προεκλογικά. Πάει να τιμωρηθεί ο Μακρόν και έχει πέσει σχεδόν στο 20% μόνο και μόνο γιατί πολλά από αυτά που έλεγε, όχι μόνο δεν τα έχει κάνει πράξη, αλλά τα έχει αλλάξει επικαλούμενος και αυτός, όπως ο Ολάντ, εξωτερικές απειλές. Καλή ώρα, όπως έκανε και η δικιά μας κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, ότι μονίμως φτάνει οι ξένοι. Ναι, αλλά άμα δεν μπορείς να φέρεις σε πέρα σε αυτά τα οποία λες, τότε παραιτήσεις σαν κυβέρνηση. Και προσπαθεί να έρθει μια άλλη κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να μην έχει τεράστια διάσταση ανάμεσα σε αυτά τα οποία λέει προεκλογικά και σε αυτά τα οποία πράττει μετεκλογικά. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα μας δει ο κόσμος με, αν θέλετε, μια σοβαρότητα. Εγώ να σας πω κάτι, χαίρομαι ιδιαίτερα, επειδή είμαι λίγο γνωστός από τα τηλεοπτικά που βγαίνω, με σταματάει ο κόσμος.
με χτυπούν στην πλάτη και μου λένε, γεια σας κύριε καθηγητά. Μου λένε πολύ φιλικά. Κάποιοι μάλιστα μου λένε το εξής. Λυπάμαι, θα ήθελα πολύ να σας ψηφίσω, αλλά είμαι δεσμευμένος από το κόμμα μου. Αλλά πραγματικά λυπάμαι, θα ήθελα να σας ψηφίσω. Εγώ δεν σας λέω ότι όλοι αυτοί το λένε αλήθεια. Οι μισοί να λένε την αλήθεια. Είναι μία απάντηση στο πρόβλημα το οποίο έθεσε η ερώτησή σας. Ναι. Κύριε Δαβέτα, να ρωτήσω εγώ ποιο είναι στην ουσία το διακύβευμα των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου. Πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι ανάμεσα στον... μια απάντηση δηλαδή ανάμεσα στο λαϊκισμό και στην υπευθυνότητα. Ποια είναι η δική σας άποψη? Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε, καταρχήν να σπάρουμε μια μίξη της λέξης. Καταρχήν, ναι. Ο όρος λαϊκισμός, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, δεν τον αντιμετωπίζουμε συχνά ως ένα πρόβλημα, αλλά τον κολλάμε σαν ετικέτα απέναντι στους αντιπάλους μας, οποιουσδήποτε μορφές, από κάθε παράταξη, λέγοντας είναι λαϊκιστής, όπως παλιότερα θα λέγαμε στα μικρά παιδιά, αυτός είναι κακό παιδί, μην τον παίζει στην παρέα σου. Δεν είναι έτσι. Και πάμε στη δεύτερη λέξη, λέξη υπευθυνότητα. Αυτό ζητάει ο κόσμος από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Αντί να λειτουργούν με σλόγγαν, τα οποία πάνε με μια μορφή ενοχοποιητική να αδρανοποιήσουν και να βγάλουν εκτός παιχνιδιού τον αντίπαλο, να επιχειρήσουν πολιτικές λύσεις, πολιτικές αναλύσεις και πολιτικές προτάσεις, έτσι ώστε ο αντίπαλος να ιτηθεί μέσα από ένα καλό πολιτικό πρόγραμμα. Αν λοιπόν υπάρχει ένα διακύβευμα αυτή τη στιγμή, είναι το διακύβευμα το οποίο πάει η ερώτηση και απάντηση μαζί, κατά τη γνώμη μου. Γιατί μέχρι τώρα η Ευρώπη δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό τη μάχη που λένε πολλοί μεταξύ λαϊκισμού και υπευθυνότητας? Μήπως λοιπόν θα έπρεπε τώρα να ψάξουμε να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες της Ευρώπης? Γιατί η Ευρώπη αντί να ενωθεί πάει να αποχωριστεί, είναι το, και λειτουργεί αντιενωτικά? Γιατί ο ανταγωνισμός, ο οποίος είναι υγιής στην ελεύθερη οικονομία, αντί να λειτουργήσει συνθετικά μέσα από ένα κοινό πρόγραμμα αλληλεγγύης, λειτουργεί διαλυτικά? Αυτές τις αιτίες πρέπει να ψάξουμε, εάν θέλουμε πραγματικά να προχωρήσουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να είναι η δικιά μας ταυτότητα, το δικό μας σπίτι, και να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στα δύο μεγαθύρια, τα οποία είναι η Κίνα και η Αμερική. Και κυρίως να μην χάσουμε αυτό που ονομάζουμε νέα τεχνολογική επανάσταση, έτσι, αυτό που ονομάζουμε τεχνητή νοημοσύνη, artificial intelligence, όπου έχουμε μείνει πολύ πίσω. Ναι. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω. Θωμά. Όχι, αν θέλεις, κάνε την ερώτηση, δεν έχω πρόβλημα. Όχι. Η δικιά μου η ερώτηση, μάλλον, πηγαίνει περισσότερο προς επίλογο συζήτησης. Κάνε εσύ την δική σου. Και εγώ αυτό βασικά ήθελα να ρωτήσω. Κατά πόσο οι πολίτες τελικά είναι ενημερωμένοι σχετικά με το τι ακριβώς διακυβεύεται από τις ευρωεκλογές, δηλαδή ποιο είναι το αντικείμενο, και πόσοι από αυτούς το διαχωρίζουν από την. Από τις πραγματικές εκλογές, ως μια ακόμη εκλογική διαδικασία που πρέπει να γίνει. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει ελάχιστη ενημέρωση για τις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Υπεύθυνα είναι τα κόμματα, και μάλιστα τα μεγάλα κόμματα κυρίως, γιατί τα μεγάλα κόμματα έχουν την εξής ευθύνη. Στα πλαίσια του κέρδους, του στρατηγικού κέρδους που θέλουν εν ώψη εθνικών εκλογών, δεν ενημερώνουν σωστά και δεν μεταφέρουν το θέμα ως προς τις ευρωεκλογές στους πολίτες. Με αποτέλεσμα οι πολίτες και να μην ξέρουν και να μην ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Ναι. Στην Ευρώπη όμως είναι λιγότερο το κακό. Τα ευρωπαϊκά ζητήματα τα βλέπουμε καθημερινά σε επίπεδο τηλεόρασης, σε επίπεδο τηλεοπτικών debate, σε επίπεδο εφημερίδων. Για παράδειγμα, εγώ έχω μπροστά μου αυτή που σας μιλάω μια εφημερίδα απλή, καθημερινή, η οποία λέει Τελε Παριζιάν. Την παίρνω στην τύχη. Πριν από λίγο είχα τη Φιγκαρό. Και γράφει σήμερα για το πώς ο Πρωθυπουργός, ο Εντουάρτ Φιλίπ, μετά από ένα μήνα, ενάμιση μήνα διαπραγμάτευσης και καθόδου προς το κοινό που έκανε με αφορμή το πρόβλημα των κίτρινων γυλαίκων, έφτασε σε μια σειρά συμπεράγματα τα οποία αντιτίθενται, προσέξτε τι λέει εδώ πέρα, πάνε αντίθετα στην πολιτική που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή ο ίδιος και ο Μακρόν. Και είναι έτοιμος να αμφισβητήσει την πολιτική του. Μάλιστα, πολλοί λένε επίκειται σύγκρουση με τον Μακρόν. Αυτό είναι το ερώτημα σήμερα. Γιατί ακριβώς αντιλαμβάνονται ότι έχουν έρθει σε τέτοια διάσταση με τον κόσμο, ώστε η πολιτική τους οδηγεί κατευθείαν στον τοίχο, σε αδιέξοδο. Ναι. Το ίδιο πάει να γίνει στην Ελλάδα. Να επιλέξουμε πρόσωπα τα οποία να γνωρίζουν την Ευρώπη. Φωνάζω και ξαναφωνάζω, και όχι μόνο γιατί εγώ είμαι ένας υποψήφιος που γνωρίζει την Ευρώπη και το λέω για μένα. Το λέω γενικώς, υπάρχουν και άλλοι
άξιοι υποψήφοι που γνωρίζουν την Ευρώπη. Έχουν όρεξη και είναι διατεθειμένοι να παλέψουν για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Μήπως όμως... συνεχίζουμε να μας ενδιαφέρει η Ευρώπη. Μήπως όμως, κύριε καθηγητά, θα ήταν καλύτερο ενδεχομένως να αλλάξει ο τρόπος εκλογής των ευρωβουλευτών και αναφέρομαι στην επαναφορά της λίστας και όχι του Σταυρού. Γιατί είναι αυτό που είπατε και πριν και με τον, με τον Θωμά. Ότι ναι, ο κόσμος στρέφεται προς το lifestyle και θεωρώ ότι στις Βρυξέλλες, στην Ευρωβουλή, πρέπει να στέλνεις το καλύτερο προσωπικό σου, το καλύτερο δυναμικό σου και όχι το πιο, τον πιο αναγνωρίσιμο ή αν θέλετε αυτόν ο οποίος κλωτσάει καλύτερα την μπάλα ή έχει περισσότερες followers στο Instagram. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αν και πάλι σε αυτή την περίπτωση και πάλι θα πρέπει να υπάρχει ηθική και πολιτική ευθύνη των κομμάτων να λειτουργήσουν σωστά, διότι η λίστα αυτή θα πρέπει να είναι ως προς τους άξιους και αυτούς που γνωρίζουν τα θέματα και όχι ως προς αυτούς τους οποίους θέλουμε να ικανοποιήσουμε γιατί δεν τους σκεφτόμαστε να τους βάλουμε σε μια θέση στο Υπουργείο ή αν θέλετε δεν μπορούμε να τους βάλουμε σε μια θέση στη Βουλή. Ή να τους αποστρατεύσουμε τιμητικά, θα πω εγώ. Τρίτον, μπράβο. Ακριβώς. Συμπληρώνεται πολύ σωστά και συμφωνώ. Πρέπει δηλαδή μια άλλη πολιτική λογική, μια άλλη πολιτική συμπεριφορά από τα ίδια τα κόμματα τα οποία εκπαιδεύουν τους κομματικούς, μέσω του κομματικού μηχανισμού, αυτούς που τους ακολουθούν. Ναι, ναι. Και να βάλω χρειάζεται και δηλαδή μια αλλαγή παιδείας, κομματική, μια αλλαγή πολιτικής παιδείας. Ναι, ναι. Και να βάλω και ένα τελευταίο ερώτημα για να μην σας καθυστερούμε άλλο. Καθόλου, το χαρά μου είχε και με βοηθάτε κιόλας να μεταφέρω και τις θέσεις μου στον κόσμο και αγαπώ τη Θεσσαλονίκη και θα έρθω και σύντομα Θεσσαλονίκη, διότι θέλω όσο μπορώ να μιλήσω στον κόσμο. Εκεί σπούδασα, εκεί έπαιξα μπάσκετ και εγώ στη Θεσσαλονίκη έπαιξα στο Δημόκριτο Θεσσαλονίκης. Άρα θέλω να πω, βέβαια έχω και αθλητικό παρελθόν. Άρα έχει μεγάλη αγάπη για τη Θεσσαλονίκη, ναι, για τη Μακεδονία γενικά. Ναι. Το ερώτημα που έχω να θέσω έτσι για να κλείσουμε και τη συζήτησή μας είναι αν η συνεργασία σας με την Ένωση Κεντρών αρχίζει και τελειώνει στις ευρωεκλογές ή ενδεχομένως αν θα έχει και συνέχεια. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ τώρα. Εμένα η διάθεσή μου είναι απόλυτα θετική. Αυτό το οποίο εισπράττω είναι απόλυτα θετικό. Ο κύριος Λεβέντης, και αυτό οφείλω να του το τονίσω, μου έχει αφήσει μια απέραντη ελευθερία ως προς την πολιτική μου, αν θέλετε, φρασιολογία και πολιτική ορολογία. Βέβαια συμφωνούμε σε βασικά θέματα, αλλά δεν μου κάνει καμία παρέμβαση. Κάτι το οποίο θεωρώ υγιέστατα δημοκρατικά, διότι απ' τη μία μου επιτρέπει να είμαι ευρηματικός και απ' την άλλη με υποχρεώνει ηθικά να σκέφτομαι και τις αρχές του κόμματος ώστε να μπορέσω να τις ενσωματώσω και αντιστρόφως σε αυτά τα οποία εγώ με ευρηματικό αν θέλετε και ευρωπαϊκό τρόπο θέλω να υιοθετήσω ως πολιτικό λεξιλόγιο στην καθημερινότητά μου. Ωραία. Κύριε Δαβέτα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ήταν η χαρά μας που συζητήσαμε μαζί σας. Και εμένα δικιά μου χαρά και εύχομαι να ξαναπούμε διότι θα χρειαστώ και τη στήριξή σας και τη στήριξη των Θεσσαλονικαίων για αυτό το δύσκολο αγώνα μου. Καλό απόγευμα να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.